Κύριε Κατάλαβα. Κατσότη, κανείς δεν είπε ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει ρυθμιστεί. Κανείς δεν είπε αυτό το πράγμα. Ή ότι επικρατεί κανονικότητα στην αγορά εργασίας, ότι δεν υπάρχει παραβατικότητα. Ή ότι όλα τα εργατικά δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Κανείς δεν είπε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι οι ερωτήσεις που φέρνετε αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Αυτό όμως καθόλου δεν σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις που φέρνουμε ή η δουλειά που κάνουμε με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν έχει αποτελέσματα. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την προσέγγιση που έχετε, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, που μηδενίζετε την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας, η οποία είναι απτή η αποτελεσματικότητα αυτή. Τη μηδενίζετε και κατά τη γνώμη μου αυτό σπέρνει και μία μυρολατρεία στους εργαζόμενους, μία εντύπωση στους εργαζόμενους ότι τίποτα δεν μπορεί να κερδιθεί. Το ότι μέσα σε μια χρονιά υπερδιπλασιάστηκαν οι υπερορίες που δηλώνονται σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν μέχρι πριν μαύρα υπεροριακά και δεν τηρούνταν τα ωράριά τους, πλέον πληρώθηκαν την υπεροριακή εργασία, δηλαδή διπλάσιο 50% προς αύξηση από το μισθό τους, ή ότι επέστρεψαν στο σπίτι τους νωρίτερα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει σημασία. Το γεγονός ότι η αδήλωτη εργασία μέσα στα 4 χρόνια που είμαστε κυβέρνηση έπεσε κατά 10 μονάδες. Έπεσε κατά 10 μονάδες στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι άνευ σημασίας και άνευ νοήματος. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν δηλώθηκαν, δεν δηλώνονταν, δεν ασφαλίζονταν και πλέον δηλώνονται και ασφαλίζονται. Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί 370.000 νέες θέσεις εργασίας είναι άνθρωποι που βρήκαν δουλειά. Δεν μπορεί κανείς αυτά τα αποτελέσματα να τα μηδενίζει. Και θα μπορούσα να συνεχίσω και οι αντιδράσεις, όσες φορές εγώ συναντάω εργοδότες, οι μεγαλύτερες τους αντιδράσεις αφορούν το ζήτημα των ωραρίων, της δήλωσης των υπεροριών και το ζήτημα των εργολαβιών. Εκεί είναι που με πιέζουν πάρα πάρα πολύ. Αυτά οι δύο ρυθμίσεις τους ενοχλούν πιο πολύ απ' όλα από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό νομίζω κάτι δείχνει. Ιδίως το ΣΕΒ. Ιδίως το ΣΕΒ. Να πω τώρα για την επιχείρηση, για τις επιχειρήσεις υφερόντων ζούρα, που είναι μια πράγματι πολλαπλώς παραβατική επιχείρηση και μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Στη διάρκεια του 2018, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει κάνει 28 ελέγχους στις επιχειρήσεις συμφερόντων ζούρα και έχει επιβάλει 21 πρόστιμα για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ύψους 71.000 ευρώ. Έχουν γίνει 8 τριμερείς τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τις επιχειρήσεις αυτές, δηλαδή εργοδότρια εταιρεία, εργαζόμενοι και το Υπουργείο Εργασίας με τον Γενικό του Γραμματέα. Και έχουμε τα εξής τώρα ζητήματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δεδουλευμένων. Στην τελευταία τριμερή που έγινε το Δεκέμβριο του 2018, ζητήθηκε από την εταιρεία να καταθέσει πλάνο αποπληρωμής των οφειλών, το οποίο και κατέθεσε και το οποίο ελέγχεται ως προς την τήρησή του. Δηλαδή, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ελέγχει διαρκώς τη συμμόρφωση της εταιρείας προς το πλάνο αυτό. Όπου διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, θα επιβάλει πρόστιμα. Είναι πολύ πρόσφατο το πλάνο και παρακολουθούμε τη συμμόρφωσή του. Θέλω όμως να αναφερθώ ειδικά στο ζήτημα των ενσύμων, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, νομίζω. Η εταιρεία χρωστάει πάρα πολλά στα ασφαλιστικά ταμεία. Χρωστάει πολλές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Το ΚΕΑΟ, το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, επέβαλε, δηλαδή το Υπουργείο μέσω του ΚΕΑΟ, επέβαλε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης και μηνύσεις κατά των υπευθύνων της επιχείρησης και κατάσχεση ακινήτου. Ακριβώς επειδή έγινε η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, η επιχείρηση δεν έχει πια τη δυνατότητα να υποβάλει την ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ, την αναλυτική περιοδική δήλωση, αυτή την οποία όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι να δουλεύουν εκεί, αλλά να μην ασφαλίζονται, να μην πληρώνονται τα ένσημά τους. Κανονικά η διαδικασία προβλέπει ότι θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να κάνουν ατομικές δηλώσεις στο ΚΕΑΟ προκειμένου να τις αναγνωριστούν τα ένσημα. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι εντελώς άδικη για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν φταίνε τίποτα σε όλο αυτό που συμβαίνει, πήραμε εμείς την πρωτοβουλία, διασταυρώσαμε τα στοιχεία τους εμείς μέσα από το ΕΡΓΑΝΗ και σήμερα θα αποσταλούν στους εργοδότες πράξεις επιβολής εισφορών. Αυτό σημαίνει, κατά τον νόμο έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης μέσα σε 30 μέρες να κάνει ένσταση, ότι μετά από 30 μέρες οι εργαζόμενοι θα δουν την ασφαλιστική τους κάλυψη να αποκαθίσταται απολύτως και αναδρομικά.
για όλο το χρονικό διάστημα που δουλεύουν θα καλυφθούν αναδρομικά, ασφαλιστικά για την υγεία τους, για τη συνταξιοδοτική τους κάλυψη, θα μετρήσουν δηλαδή κανονικά τα ένσημά τους. Και ακριβώς όπως ξέρετε, χάρη σε αυτή την κάλυψη θα μπορούν να λάβουν και επίδομα επίσκεψης, αν τυχόν προβούν σε επίσκεψη εργασίας κτλ. Άρα αυτό το ζήτημα αποκαθίσταται απολύτως με παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν οι εργαζόμενοι κάτι. Γι' αυτό.